ξεκλειδώνοντας τη ροή αυθονίας. Νούμερο 2. Οι γονείς. Κλείσε τα μάτια σου. Ίσως οι ίδιοι σου οι γονείς δεν επέτρεπαν στον εαυτό τους να λάβουν, να απολαύσουν. Σκάναρε τις αναμνήσεις σου για τη μαμά σου, για τον μπαμπά σου. Σκάναρε την ενέργειά σου. Δες αν υπάρχει αυτό στην ενέργειά σου, το δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να λάβω, να απολαύσω. Και αν το έχεις πάρει από τους γονείς σου. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να λάβω, να απολαύσω. Μήπως έχεις επιτρέψει κι εσύ να εισβάλλει αυτός ο περιοριστικός κανόνας στη ζωή σου. Αυτό περιορίζει ακόμα και τη δυνατότητά σου να δίνεις. Ποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σου τώρα έχει περιορισμένη ικανότητα να δίνει? Ποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σου τώρα έχει στάση μιζέριας, έχει στάση τσιγκουνιάς? Ποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σου στο παρελθόν είχε περιορισμένη δυνατότητα να δίνει? Ποιος άλλος άνθρωπος στο παρελθόν έκρυβε τα χρήματα? Υπάρχει τώρα περίπτωση τα χρήματα να κρύβονται από εσένα? Ποια άλλα πράγματα κρύβονται από τη ζωή σου?
Ποια άλλα πράγματα κρύβεις εσύ? Ποιος άνθρωπος στο παρελθόν σου ντρεπόταν για τα χρήματα, ντρεπόταν για την κατοχή χρημάτων? Ποιος άνθρωπος από το παρελθόν σου σε έκανε να ντρέπεσαι όταν έχεις χρήματα και τα χρήματα να φεύγουν από τα χέρια σου τώρα? Τι σχέση είχε η μητέρα σου με το χρήμα? Υπήρχε φόβος, ντροπή, ενοχή, ασυδοσία, τσιγκουνιά, ανασφάλεια, θυμός. Εισπνοή και με κάθε εκπνοή πέταξε τα έξω. Τι σχέση είχε ο πατέρας σου με το χρήμα? Υπήρχε φόβος, ντροπή, ενοχή, ασυδοσία, τσιγκουνιά, ανασφάλεια, θυμός. Εισπνοή και με κάθε εκπνοή πέταξε τα έξω. Δες το μικρό σου εαυτό. Ποια η σχέση του με το χρήμα? Φόβος, ντροπή, ενοχή, ασυδοσία, τσιγκουνιά, ανασφάλεια, θυμός. Όλα αυτά μαζί, πέταξε τα έξω με κάθε εκπνοή.
Τσέκαρε το ενεργειακό σου πεδίο. Τσέκαρε την ενέργειά σου. Και αν συνεχίζουν να υπάρχουν μπλοκαρίσματα στην ενέργειά σου, σε ποιο σημείο βρίσκονται. Σε ποιο σημείο του σώματός σου νιώθεις τα μπλοκαρίσματα, εντόπισέ το. Θα είναι κάτι βαρύ, μία ενόχληση, μία δυσφορία, ένα σφίξιμο, ένα κενό. Θα είναι μία άλλη διαφορετική ενέργεια σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Εντόπισε αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο μπλοκάρισμα το οποίο να το νιώθεις στο σώμα σου, στην ενέργειά σου. Αφού το εντοπίσεις, δες το και ονόμασέ το. Τι είναι? Αντικείμενο, πλάσμα, χρώμα, άνθρωπος, ζώο. Τι είναι? Τι έχει να σου πει? Τι λέξεις έχει μέσα του? Ρώτησέ το τι είδους μπλοκάρισμα είναι. Και τι έχει να σου πει. Θέλω να φέρεις τον εαυτό σου στο φως. Θέλω να φέρεις τον εαυτό σου σε φως. Φαντάσου το. Θέλω να φέρεις τον εαυτό σου σε φως. Θέλω να πλημμυρίσεις το σώμα σου με φως. Παντού. Μέσα σου και γύρω σου φως. Βαθιά εισπνοή και εισπνέεις φως. Βαθιά εκπνοή και εκπνέεις τα μπλοκαρίσματα. Εισπνέεις φως. Εκπνέεις τα μπλοκαρίσματα. Εισπνέεις φως. Εκπνέεις τα μπλοκαρίσματα. Και όταν είσαι έτοιμη ή έτοιμος, μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου και όποτε το επιθυμήσεις, προχώρα στην αμέσως επόμενη ενεργειακή θεραπεία.